Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Ναι, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών σήμερα διοργάνωσε την αιμοδοσία, την οποία διοργανώνει δύο φορές το χρόνο. Λόγω και των συνθήκων των αναγκών μάλλον που υπάρχουν από το νοσοκομείο, έγινε λίγο πιο επισπεύθηκε λίγο ημερολογιακά. Η συμμετοχή είναι ικανοποιητική τόσο από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών όσο και από πολίτες εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και αυτό είναι το ευχάριστο, μιας και το να δώσει κάποιος σήμα στο νοσοκομείο είναι λίγο δύσκολο λόγω των συνδικών λόγω COVID, γι' αυτό το λόγο και η προσέλευση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Κύριε Παπαδόπουλε, ξέρουμε ότι ο Σύλλογος έχει τραπεζά αίματος, έτσι, και βοηθάνε και τα μέλη αλλά και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Βεβαίως. Όσον αφορά για το καταστατικό του Συλλόγου, δίνει αίμα τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά από εκεί και πέρα όποιος συμπολίτης μας κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη και πρέπει να βοηθήσουμε, είμαστε δίπλα του. Και επειδή είστε στον τομέα της υγείας, πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε αίμα? Το να δίνουμε αίμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο γιατί είναι ένα δώρο ζωής για τον συνάνθρωπό μας, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάνει καλό και στην υγεία του αιμοδότη. Υπάρχουν μελέτες που έχει φανεί ότι οι αιμοδότες πιο δύσκολο θα πάθουν ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό. Και επίσης είναι καλό η αλλαγή αυτού του αίματος, η ανανέωση του αίματος είναι πολύ καλό για τον οργανισμό.